την κοινή πρόταση των κοινοβουλευτικών ομάδων ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ που αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα κυρίως περίοδου 2001-2004, υλοποιώντας έτσι ένα υπεσχημένο από τον ΣΥΡΙΖΑ προς την κοινωνία πολιτικό καθήκον. Κυρίες και κύριοι συναδελφοί, η συνύπαρξη της πολιτικής με την ηθική έχει θεωρηθεί και εξακολουθεί ίσως να θεωρείται από πολλούς ουτοπική. Όμως, μιλώντας πολιτικά, σε κάθε ιστορική περίοδο πάντα υπήρχε ένα σύστημα αξιών και κανόνων που καθόριζε τη συμπεριφορά των πολιτικών υποκειμένων και δρούσε εν είδη ενός άτυπου δικαιοπρακτικού θεμελίου εγγυητικά προς τις εφαρμοστές πολιτικές πρακτικές και τις αποφάσεις της πολιτείας, η παράβλεψη του οποίου πάντοτε συνεπαγόταν την ενεργοποίηση των δικαιωτικών ανακλαστικών της και ακολουθούσε λειτουργικά η νέμεσης, οπότε ισορροπούσε η κατάσταση. Αυτόν τον γρίφο καλείται να επιλύσει η σύσταση της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής με σκοπό τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, εάν δηλαδή πράγματι ανετράπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο στην περίπτωση του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντονίου, ώστε να διαγνωστεί η τυχόν δόλια προαίρεσή του και ή δυνατόν η ύπαρξη αλλά και ο τυχόν βαθμός του δόλου του για τα αδικήματα που περιγράφονται στις 6 δικογραφίες που διαβάστηκαν στη Βουλή, στον οποίο αποδίδονται με τα σχετικά βουλεύματα πράξεις απιστίας και συνακόλουθα μεγάλης οικονομικής ζημίας στο δημόσιο. Έτσι θα χυθεί άπλετο φως σε σκοτεινά μονοπάτια της νεότερης πολιτικής ιστορίας μας. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 86 του Συντάγματος, δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων για τα δικήματα που αναφέρει το παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δηλαδή όσων διατελούν ή διατέλεσαν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί για ποινικά δικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση του καθηκόντων τους, δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3. Ενώ στην παράγραφο 3, εδάφιο 2, η Βουλή μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περίοδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος. Με τον τρόπο αυτό, το ισχύον Σύνταγμα της χώρας μας και ο νόμος 3126/2003, ο γνωστός νόμος περί ευθύνης υπουργών, επιφυλάσσουν ειδική μεταχείριση στην κατηγορία των πολιτών αυτών, ουσιαστικά όμως καθιερώνουν μια ιδιότυπη ανησυχία, αφού η βραχύτατη προθεσμία που επιτάσσει ο νόμος για την άσκηση δίωξης κατά κανόνα οδηγεί στην παραγραφή των αδικημάτων, ενώ αποδείχθηκε ότι υπήρξαν περιπτώσεις και μάλιστα πρόσφατα που επισπεύτηκε σκοπίμως η διάλυση της Βουλής ώστε να επέλθει η παραγραφή ορισμένων αδικημάτων. Όμως, με την πρώτον πυλώνα βρισκόμενη σταγματική αναθεώρηση, η αντινομία αυτή θα εκλείψει και αναμένεται η κατάργηση της ειδικής μεταχείρισης των πολιτικών αυτών προσώπων. Υπό το πρίσμα αυτό, καθίσταται αναγκαία η διερεύνηση των προγραμμάτων και των αντίστοιχων συμφωνιών που αφορούσαν την προμήθεια εξοπλιστικών συστημάτων την περίοδο που ο κ. Παπαντονίου διετέλεσε Υπουργός Άμυνας και να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις και διασαφείς σχετικά με τις τεθήσεις στην κρίση μας 6 δικογραφίες, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πρώην Υπουργός τέλεσε το αδίκημα της απιστίας σχετική με την υπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα 2001-2004, ενώ σε μία εξ αυτών υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, με φερόμενο χρόνο τέλεσης από το 1999 και μετά, δοθέντως ότι ήδη έχουν εκδοθεί σε βάρος του 3 καταδικαστικές αποφάσεις, μία μετάκλητη, μία τελεσίδικη, μία οριστική για να κρυβεί στοιχεία του πόθεν έσχες και τιμωρία του με 4 έτη, με ποινή 4 ετών και του ιδίου και της συζύγου. Πλέον του γεγονότος ότι στην περίφημη λίστα Λαγκάρτ αναφέρεται ποσόν 1,3 δις ευρώ στο όνομα της συζύγου του. Ειδικότερα για τις κρινόμενες δικογραφίες, η πρότασή μας αφορά τα εξής. Την προμήθεια 170 αρμάχης τύπου Λέοπαρτ, ύστερα από συμφωνία του Υπουργείου Άμυνας, με συμφωνηθέ τίμημα 1.659.000 ευρώ. Την ενεργοποίηση συμφωνίας για την αγορά 12 ελικοπτέρων Απάτσι, τη σύμβαση για τον εξυγχρονισμό φρεγατών τύπου S συνολικής αξίας 381 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, τη σύμβαση αξίας 72 περίπου εκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημοσίου με την εταιρεία στον ΑΕΠ 20 μεταφορικών ελικοπτέρων τύπου NH90 με τίμημα 657 περίπου εκατομμύρια, η οποία φέρεται πως ουδέποτε εκτελέσκε
Και όπως αυτές οι υπόλοιπες δηλαδή εξειδικεύονται με τη συντομμένη πρότασή μας. Έτσι, σύμφωνα με τις οικογραφίες που προσκομίστηκαν στη Βουλή και τις, με αυτές τις αποδεδομένες πράξεις, προήρθε σημαντική οικονομική ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, πολλών εκατοντάδων ευρώ. Ο δ. Παπαντονίου φαίνεται να έχει συμμετοχή σε αριθμό αξιοπινών. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Ιδίας απιστίας κατά του δημοσίου και πιθανόν νομοποίηση εισόδων από παράνομη δραστηριότητα. Εξάλλου, στην έρευνα τέλεσης εγκλήματος νομοποίησης εσόδων από επαγγελματική δραστηριότητα, όταν υπάρχουν ενδείξεις περί παραγωγής περιουσιακού ωφέλους εξαιτίας της πράξης του βασικού εγκλήματος, εμπρακτημένες απιστίες, η ετεύθυνση στοιχειοθέτηση και έρευνα περί νομοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα είναι μονόδρομος και ανεξάρτητη από την ποινική διάσταση αυτής, αρκεί δηλαδή η διάπραξη απιστίας και μόνον. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, κύριε βουλευτές, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επειδή με βάση τα παραπάνω στοιχεία των οικογραφιών που διαβάστηκαν στη Βουλή προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης τόσο του αδικημένου απιστία σχετική με την υπηρεσία, ανεξάρτητα στην ύπαρξη ή όχι του αξιοπίνου και εκείνου την νομοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που συνιστούν διαρκή εγκλήματα κατά την έννοια του νόμου και άρα μη επιδεχόμενου παραγραφή πριν από τη λήξη διάρκεια του, σας καλώ να υπερψηφίσετε την πρόταση της ΑΝΕΛ. Είναι όχι μόνο αναγκαία αλλά και επιβεβλημένη η σύσταση της προτινόμενης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον ερχόμενο όταν τελέστηκαν από τον πρώην Υπουργό τα αδικήματα που αναφέρθηκαν και περιλαμβάνουν στα έγγραφα των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κάνοντας έτσι πράξη τη δέσμευσή μας για το χειρισμό υποθέσεων διαφθοράς με την δικαιοσύνη, διαφάνεια, ολοκληρώνεται, κύριε Πρόεδρε, και την απόδοση των εθνών όσων πράγματι θύνονται. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.